πεθαίνει και είναι δίπλα μας. Σήμερα μπορούμε να βοηθήσουμε. Τηλεμαραθώνιος αγάπης της UNICEF. Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου στη Δημόσια Τηλεόραση. Από τις 7 το απόγευμα. Ο τηλεμαραθώνιος που διοργανώνει η UNICEF σε συνεργασία με την κρατική τηλεόραση τα τελευταία 25 χρόνια αποτελούν για μας μια κορυφαία στιγμή και ευθύνης αλλά και δράσης. Σήμερα θέλουμε να ενημερώσουμε τους Έλληνες πολίτες για την κατάσταση των παιδιών στη χώρα μας και στον κόσμο και να τους καλέσουμε να πάρουν μέρος σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνουμε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απορρέουν τόσο από την ένταση της φτώχειας όσο και από τις επιπτώσεις που έχει αυτή στη ζωή των ανθρώπων, των παιδιών, των μικρών παιδιών. Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα εδώ για να παρουσιάσουμε την καινούρια πρωτοβουλία μας για τη φετινή χρονιά, για την καταπολέμηση του υποσυτισμού των παιδιών, των τηλεμαραθώνιων. Θα πω μόνο ένα πράγμα και θα σας δείξω άλλο ένα και μετά θα δώσω το λόγο στους εκλεκτούς προσκεκλημένους μας. Το 1/4 των παιδιών του κόσμου έχει καχυξία και 18.000 παιδιά την ημέρα χάνονται από αιτίες που ενισχύονται ή και απευθείας οφείλονται στον υποσυτισμό. Η Delta TAF, δημόσια τηλεόραση φέτος, έχει γενετοποιήσει όλο της το μηχανισμό με δύο στούντιο, με πάρα πολύ κόσμο να δουλεύει προκειμένου να πετύχει ο μαραθώνιος από τις 7 μέχρι τη 1 η ώρα το βράδυ. Έχουν προσκληθεί πολλοί άνθρωποι από το χώρο τον καλλιτεχνικό και τον ακαδημαϊκό και δημοσιογράφοι. Θα γίνουν διάφορες συνδέσεις με άλλα κανάλια και με ραδιοφωνικούς σταθμούς και στην επαρχία και θα υπάρχει και καλλιτεχνικό πρόβλημα διότι η ψυχαγωγία βοηθάει σε αυτόν τον σκοπό. Η ζωή αποδεδειγμένα και το ξέρω πάρα πολύ καλά δουλεύοντας πάνω από 25 χρόνια σε διάφορα παράξενα μέρη του κόσμου, η ζωή έχει πολύ μικρή αξία και αυτό έχει σημασία που λέω γιατί πραγματικά με μια πολύ μικρή προσφορά στις τάξεις των 2 ευρώ ή του 1,5 που παίρνοντας τηλέφωνο και μάλλον στέλνοντας SMS με τη λέξη παιδί, που θα το βρείτε εδώ, πραγματικά μπορείτε να σώσετε μια ζωή. Εμένα το μήνυμά μου είναι ότι οι ευχές μας πραγματικά να γίνουν πραγματικότητα και τη Δευτέρα όλοι να είμαστε εκεί, σας καλώ πολύ γλυκά, για να βοηθήσουμε και να δώσουμε μια γλύκα στον κόσμο, παιδιά. Εύχομαι παρόλους αυτούς τους χαλεπούς καιρούς στους οποίους περνάμε, η προσπάθεια της UNICEF σε συνεργασία με εμάς να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα και να φέρουμε εις πέρα σε αυτούς τους στόχους τους οποίους όλοι μέσα μας κρύβουμε. Θέλω ο καθένας να συνεισφέρει ό,τι μπορεί, ακόμα και 50 λεπτά κάνω μια μεγάλη διαφορά και να προσπαθήσουμε μέσα από αυτή την προσπάθεια, ας το πούμε, να δείξουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Και ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι το οποίο έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία για όλους μας. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός, όπως γνωρίζετε, προχώρησε μια σημαντική συμφωνία με τη UNICEF και για τον εμβολιασμό 50.000 παιδιών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Με την πρωτοβουλία αυτή, όπως έχει δηλώσει και ο πρόεδρος μας, κ. Μαρινάκης, θέλουμε να ενισχύσουμε το έργο της UNICEF και να στείλουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Ένα μήνυμα το οποίο ότι πέρα από την Ελλάδα της κρίσης και των δυσκολιών υπάρχει η Ελλάδα που προσφέρει και στηρίζει όλους αυτούς που το έχουν πραγματικά ανάγκη.